Γεια σα, παιδιά! Τραγωνικά εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, όπω βλέπετε, πάμε να ανοίξουμε τώρα το Team of the Season Swap με 3 token σαν Pro League Touch Pack. Άμα αναρωτιέστε για ποιο λόγο το κάνω αυτό, ενώ μπορώ να κάνω κάτι άλλο, όπω το Bundesliga, η απάντηση είναι το Bundesliga πιθανότητα να μου βγάλει duplicate είναι ένα 50-60%. Οπότε ναι, και να μου βγάλει τι καλύτερε κάρτε ο Lewandowski δεν τον χρειάζομαι. Θα τον έβαζα μέσα, αλλά δεν είναι κάτι που χρειάζομαι. Ο Κίμιχ θα τον έβαζα μέσα, αλλά δεν είναι κάτι που χρειάζομαι. Ο Κουκού θα τον έβαζα μέσα, αλλά δεν είναι κάτι που χρειάζομαι. Γενικά όλοι θα ήταν απλά μικρά upgrades. Ο Μπέλιγχαμ δεν τον έβαζα καν μέσα. Εντάξει, μαλακίε λέω, αλλά οκ. Okay. Και το Shotty Pro League Touch Pack θέλω Shotty Pro League Touch Player για να κάνω το challenge που έχει τα objectives. Προσπαθώ να κάνω τα objectives και δεν θέλω να πάω να αγοράσω παίκτη. Οπότε θα ανοίξουμε άλλο ένα. Δεν έχουμε και τον Ιγκάλο. Κάτσε πες μου πως είναι και αυτό ο Άντι Προ. Τι είσαι εσύ. MBS. Αυτό δεν είναι Βέλγιο ξέρω εγώ. Το Saudi Pro League δεν θέλει, ναι, Saudi Pro League, άμα ήθελε κάτι άλλο, εντάξει, θα είχαν ευρειάσει αρκετά. Αλλά τέλος πάντων, απλά δώσ' μου κάτι που να ξέρει να κλωτσάει την μπάλα, α πούμε, έχουμε ένα draft token pack. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε και το ultimate pack, αλλά παίζει να κάνω κανένα άλλο, δεν ξέρω ένα άλλο team of the season έτσι να μου έρθει η όρεξη. Αυτή τη στιγμή θα κοιτάξω και πόσα draft και να έχω. Οπότε ναι. Και πάμε να το ανοίξουμε. Ελπίζω να βγάλει κάτι πολύ καλό. Αν και δεν έχω και πολύ δικαίωμα να ζητάω κάτι. Για να δούμε τι θα έχει Βραζιλία. CTM. Η ελπίδα ήταν εκεί. Νομίζω το ακούσατε και στη φωνή μου. Η ελπίδα υπήρχε για τα λίσκα. Θα ήταν το καλύτερο πράγμα, θα τον έβαζα και στη βασική μου εδώ που τα λέμε. Να μην λέω μαλακίε. Αλλά Μπρουνο Ενρίκε. Όχι αυτό που θε. Όχι αυτό που θε, θα πω. Για λίγο ήλπιζα μπα και αξίζει, αλλά ούτε καν 30k. Καλύτερα να πήγα να αγοράσω κάτι. Ναι, αλλά 90 rating fodder. Δεν νομίζω να έπαιρνα από rare players pack. Επειδή rare players pack θα έκανα, δεν έκανα αυτό. Και τα άλλα μικρά δεν είναι τόσο καλά. Είναι κάπω καλή κάρτα εντωμεταξύ αλλά θα δούμε πόσο καλά παίζει ω center for. Τέλο πάντων, να δω λίγο πόσο draft και να έχω και να τελειώσουμε για τώρα. Πρέπει να έχω 6. Παίζει και παραπάνω. 6, ναι. Οπότε <laughs> έχει content, παιδιά. Τι να πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτά κάνω τα draft. Τέλο πάντων, αυτά για τώρα. Και εδώ έχουμε τα Scott Balder Ward. Δεν είχα την ενέργεια να φτάσω elite. Από την αλήθεια. Είναι υπερβολικά κουραστικό. Οπότε έχουμε ένα max 90 rating. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω τα Wamba γιατί αλλιώ θα πάει λίγο χαμένο εκείνο που είχα κάνει το Saudi League Dots. Αλλά και χαμένο να πάει, να πω την αλήθεια, <laughs> δεν θα με πειραζε. Ο packet είναι κάπω καλό, είναι καλό από rating, δεν νομίζω να πήγαινε καλύτερα ένα Rare Plays Pack. Και από όλα που μπορούσα να πάρω με 3 tokens θεωρώ πως ήταν το καλύτερο. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να βρω την όρεξη και να κάτσω να κάνω το ταγουάμπα. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, δεν πάει καλά. Επίσης αυτή η κάρτα που έβγαλε έχει απίστευτα long shots. Σε κάθε μάτσο μου έβαλε ένα goal που τον δοκίμασα λίγο. Οπότε ναι, θεωρώ πως αυτό είναι ένα θετικό. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το άθλιο pack που δεν μπορεί καν να βγάλει κάτι χρήσιμο. Αλλά ναι. Τι είναι αυτό. Τι, τι είναι. Οκ. Okay. Okay. Ε, ναι. Τουλάχιστον είναι rating. Το max που μπορείς να βγάλεις. Ίσως άρχισε να πάω elite. Αφού έβγαλε το καλύτερο που μπορείς να βγάλεις από αυτό. Ίσως. Να προσπαθούσε elite. Θα έβγαζα κάτι ακραίο. Τέλος πάντων. Δεν έχω τι να κάνω τώρα. Μάλλον θα περιμένω το βράδυ να βγει κανένα icon pack. ίσω αξίζει και αυτά τα λέμε με το 6 pm. Μάλλον μόλι πήρα το La Liga Prime Players Pack, νομίζω είναι από τα Season Rewards. Θα δούμε γενικά τι παίζει με αυτά τα packs. Εντάξει, κάπω δωρεάν είναι. Όχι και τελείω δωρεάν. Αλλά να δούμε τι θα μας δώσει. La Liga Prime Players και Εδώ έχω ένα σέρια και ένα Ligan. Οπότε δεν έχω κρατήσει... Δεν είχα κάνει πολλά special τότε στο warm up και έχουμε... δεν έχουμε team of the season αυτό το θέμα και έχουμε ένα duplicate πεντράζα. Α, όχι καλό. Τουλάχιστον <laughs> 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 νομίζω είναι duplicate. <laughs> Αλλά trade duplicate. Ε... Ο Καμαβίγκα, οκ. Okay. Ο Λενογμάντο, οκ. Okay. Οπότε δεν βλέπω να αξίζουν και τέλεια τα packs, αλλά team of the week. 15k. Άμα βλέπετε λίγο ότι μου λείπουν coins, είναι επειδή για να πάω να κάνω τον Ταγουάμπα, έδωσα 60k. Ναι, θα χάσω coins, αλλά χρειαζόμουν να παίκτες για να τον κάνω. Τέλος πάντων, αυτά για τώρα και ναι, προχωράμε. Rare Players Pack από Milestones Live Food Friendly, για να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα. Οπότε δεν αξίζει να κάνει το objectives. Okay. Πολύ ξεκάθαρη και κατατοπιστική η EA σχετικά με αυτά τα πράγματα. Έχει σχεδόν γεμίσει το transfer market. Α, ναι. Δεν πάνε και πολύ καλά ναι, οι δουλίτσε εδώ πέρα. Ελπίζω να βγάλουν ένα καλό pack σήμερα και πολύ ωραία πράγματα για αύριο. Upgrades, επειδή έχουμε και ωραία team of the season και όλα αυτά. Αλλά δεν το βλέπω με το τι έχουν βγάλει για την Bundesliga που ήταν εντελώ άθλια. Τέλο πάντων. Και πήγε 8, έκανα τον Ταουάμπα, πούλησε εδώ αυτού του δύο. Νομίζω παίρνουν πω. Ε, μάλλον θα μπορούσα να χάσω λιγότερα coins, αλλά δεν με νοιάζει. Οκ. Okay. Δεν με νοιάζει. Δεν είμαι trader, δεν κάνω μαλακίε, οπότε οκ. Okay. Πάμε να δούμε τι βγήκε σήμερα. Μάρκο Σένεση, Ρικ Κάρστορπ. Οκ. Τέλο πάντων, ο ε, Σένεση με το high-high. Δε, δεν είναι καλό το high-high να λέω πω, να, να πω την αλήθεια, δε, δεν μπορώ να μιλήσω και okay, ητά καψα. Ναι, μετά από αυτόν τον αγώνα που είδαμε τη Λίβερπουλ, ρε ησίτηρε μαλάκια. Πώ κερδίζει 2-0 και χάνει 3-2. Ξέρετε τι με Λίβερπουλ, αλλά και πάλι θα πω ότι αυτό που έκανε λίγο ο ήταν αηδία. Γιατί καταλαβαίνω πώ κρίνει το πρωτάθλημα, αλλά α πούμε ο Κλοπ έκανε το 2-1 και του είπε να παίξουν επιθετικά και έβαλε τρίτο γκολ. Ο Γκουαρδιόλα δεν του άφησε να κουμπίσουν μπάλα με το 3-2. Όχι πω θα έκανε κάτι άλλο στον Βίλα, αλλά ρε φίλε τουλάχιστον παίξε λίγο ποδόσφαιρο. Τα 10 λεπτά του αγώνα, δηλαδή αν πα και πληρώσει εκεί που είναι και ακριβά τα εισιτήρια, τα 10 λεπτά, δηλαδή το 1-1 του αγώνα, αντί να πω το 1-10 του επειδή είχε και παράταση, το χάνει. Αυτό είναι αηδία κατά τη γνώμη μου, δηλαδή δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Τέλο πάντων, εδώ μια καλή κάρτα του Σένεση, 82-83. Τελείω worth φαίνεται, αλλά πιο αν το λιγκάρει. Έχουν 40 πράγματα. Η Φέγερνα δεν νομίζω να το πάρει. Και εδώ έχουμε τον Κάρντορπ, μάλλον θα είναι πιο ακριβώ. Είναι πάρα πολύ καλή κάρτα από ό,τι βλέπω. 4-4. Το medium, medium λίγο το χαλάει. Η επιθετικά θέλει ένα dead Eye ή ένα marksman. Για αμυντικά που για κάποιο λόγο όλοι έτσι θα πάνε, πάνε πάντα. Έχει ένα sentinel, Σάντου ή anchor. Πιθανότατα τα Sentinel εγώ θα πήγαινα, η περισσότεροι μάλλον θα τη Shadow επειδή ναι, Shadow Merchants. 82-84 και αυτός Worth φαίνεται και θα πάρει και συν 2 upgrade, γνώμη μου. Άμα δεν πιστεύετε πως θα πάρει συν 2 upgrade, ok, δεν με πολύ νοιάζει να πω την αλήθεια. Έχουμε εδώ άλλο ένα swap token, από το swaps δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε ναι. Πάνω θα πάω για το ultimate pack και τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα πεδρίνιο, ναι βγήκε η ω στόλ, θα το ξεχνούσα. Ε, ναι. Τι είναι αυτό? Το finishing του είναι άθλιο. Αλλά έχει απίστευτα σου το την περιοχή. Έχει 3-3. Α, είναι πολύ κακή η κάρτα. Όχι κακή, είναι πολύ μέτρια η κάρτα. Τι είναι αυτό? Και για 84. Oh, 84 ομάδα, όχι δεν αξίζουμε τίποτα. Κοντέψα να ξεχάσω να μιλάω. Από αυτό που είδα. Αυτό είναι καινούριο στο μεταξύ. Πώς δεν το έχει πάρει και την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό δεν ξέρω. Επειδή πει, σαν να μου έβγαλε. Ένα YouTube Notification, νέο Ligan Player of the Month. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν θα θυμάμαι ποιο είναι και ο Ligan Player of the Month όταν τα λέμε. 93 Plus, I can Δεν είναι αυτό που έλειπε από τη ζωή μου, α πούμε. Πώ να πετάξετε φότερ. Κα, καλύτερα να πάω στον κάδο να το πετάξω. Τι είναι αυτό, ρε μα, like, τι, τι βλέπω. 93 Plus. Παίζει να το κάνω γιατί θέλω να βγάλω Κρόιφ. Αλλά είπαμε, όσο και να θες να βγάλεις Κρόιφ, όσο χάζω και να είσαι. 93 plus icon moments. Για να πάω icon moments. Για να δούμε ποιοι είναι οι 93 plus. Λοιπόν, από εδώ φυσικά είναι όλοι W. έξω από το Maldini. Και ο Yashin για μένα θα ήταν εντάξει. Οπότε από εδώ μόνο το Maldini δεν θα ήθελα, επειδή είναι ο Maldini. Από εδώ πέρα δεν θέλω τον Κάρλος Αλμπέρτο και τον Μπέκαμ, τον Μπουγιόλ, τον Παρέσι. Ο Ανδρή και ο Μπάτσο επίση δεν θα μου άρεσαν τόσο πολύ, αλλά οκ. Okay. Εδώ ο Τσάβι θα ήταν εντελώ άχρηστο. Ο Βαμπάστεν. Ο Ρούνεϊ. Όσο κατεβαίνουμε γίνεται χειρότερο. Ο Ζανέτη. Ο Μπουτραγένιο παίζει να είναι και το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου βγάλει. Αυτό και ο Ετώ. Ο Ριβάλτο θα ήταν άχρηστο. Σμάχελ θέλω γκολ και είναι αρκετά σπαστικό. Ο Ραούλ θα έλεγα πω θα ήταν άχρηστο. Γιατί μπορώ απλά να το πάω να τον κάνω, δεν κάνω ακριβώ. Ο Νέστα, ο Λίνεκερ, ο Σέιντορφ, ο Γκίγκ, ο Ετώ, ο Νταλκλή. Ναι, και ο Νταλκλή ήταν όντω. Ο Καναβάρο, ο Βανίστελροϊ. Ε, τι κι άλλου έχει, αλλά... okay, μάλλον. Για κάποιον. Οκ, τι είναι αυτά. Ο Κούμαν. Ο Σάντσε έχει 4-4. Oh, όχι. Άχριστος, Ο Ντελπιέρο, ο Πύρλο, γενικά. Εδώ έξω από το Stoichkov νομίζω όλοι άχρηστα ήταν και ο Στόιτσκοφ επειδή μου αρέσει το όνομά του. Θέλω απλά να φωνάσω Στόιτσκοφ, που γεμίζει το όνομα. Ναι, δεν είναι αυτό που θε. Αλλά νομίζω ξέρετε πόσο μαλάκια είμαι, οπότε. Δεν το περιμένετε. Δεν θα πω τίποτα με σιγουριά, αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να δώσω κάπου φόντερ. Αναγκαστικά. Και εδώ έχουμε τον Νούνιε. 5-4, νομίζω είναι αυτό που είχε future. Εκείνο που είχε τη future θα ξέρω πω ήταν ακραία κάρτα in game. Αν είναι αυτό, τότε και αυτό είναι ακραία κάρτα. Έχει ό,τι θε να έχει ένα επιθετικό και είναι απίστευτο. Ο Ταρέμι, τα ίδια. Ο Ράφα, που πάντα μου άρεσαν οι κάρτε του και πάντα έβαζα τι κάρτε του στην ομάδα μου, αλλά. Ναι, και αυτή καλή είναι. Δεν νομίζω να το κάνω φέτο είναι το θέμα. Γιατί έχω ήδη απίστευτη ομάδα. Ο Πέδρο Πόρο, είχα δοκιμάσει future star του. Ήταν απίστευτη και αυτή μάλλον το ίδιο θα είναι. Ο Παύλο Αράμπια είχε στο 19 ή στο 20 μια team of the που ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι, αυτή δεν είναι αυτή η team of the Θέλει ένα finisher, αλλά και πάλι είναι αρκετά χρήσιμο, υποθέτω. Ο κόατε είναι αρχό. Ο Πεδρίνο τον είδαμε. Ο Τάβιο το shooting του είναι πάρα πολύ κακό. Θέλει ένα dead eye σίγουρα. Ε, κάπως χρήσιμο θα ήταν. Ο Ούριμπε. Μάλλον θα αρέσει όλου. Σε μένα, ναι, όπω πάντα, δεν μου αρέσει καθόλου. Οι all around κάρτε δεν μου αρέσουν. Ε, τι είναι αυτό. Ή, όχι. Τέλο πάντων. Και εδώ έχουμε τον Γκριμάλτο. Που μάλλον θα είναι απίστευτο. Επειδή δεν ξέρω, ο Γκριμάλτο είναι καλό στο FIFA πόσο το θυμάμαι. Το Νάνταν. Που ναι, δεν μα Και έναν Βιτίνια. Φαίνεται πάρα πολύ καλή κάρτα εδώ που τα λέμε για αυτός. Ένα αντέντα θα το έβαζω. 3-3 όμως. Ναι, όχι αυτό που θες. Καλή. Καλή θα πω, ναι. Τίποτα τρελό. Τίποτα το απογοητευτικό. Να πάω να δω και ποιος είναι ο objective ένα λεπτό. Και ναι. Φαίνεται πως ο Λίγκανος δεν είναι μια αποτυχία. Τα packs που έχω κρατήσει δεν μπορώ να τα ανοίξω επειδή έχω duplicates. Αυτά εδώ σκέφτομαι να πάνω, τα κάνω σε online draft. σε online, σε offline draft. Θεωρώ πω θα ήταν αρκετά έξυπνο. Επειδή δεν μπορώ να κερδίσω 27 αγώνε σε online. Ο Σαράμπια είναι το objective. Και είναι σε any foot mode. Είναι worth για objective, πιστεύω. Για να δούμε αν έχει βγει τίποτα άλλο που να αξίζει... Όχι. Οκ, okay, ήταν γρήγορο αυτό η EA. Αλλά ναι, δεν περιμένω πολλά από SBC, έχει απογοητεύσει αρκετά η EA. Μάλλον επειδή έχουν τα πάντα στο Transfer Market υπερβολικά φθηνά. Τώρα δεν θέλει να μου φορτώσει λίγο το Foodbin. Α, οκ, okay. φορτώσε μετά από μισή ώρα, ναι. Μόνο το 93 plus icon moments. Ε, δεν υπάρχει καν κάτι που αυτή τη στιγμή θα χρειαζόταν η ομάδα μου. Έξω από ένα ακραίο CB από τη Real για να κάνω link με τον Courtois. Σκέφτομαι να πάω να πάρω τον Inter Militao. Ναι, άμα διπλασιάσω τα coins μου μπορώ να τον πάρω. Αλλά, οκ, okay, θα περιμένω για το La Liga Touch Guarantee. Πες να πάω να κάνω το icon moments upgrade. Άμα ήταν player pick θα ήταν η ζωή μου πολύ καλύτερη. Αλλά μάλλον θα ήταν και υπερβολικά οπί. Αλλά ναι, ρε φίλε, θέλω κάτι που να μπορώ να βγάλω. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα πράγματα που θα βγάλω θα είναι άχρηστα, και ο μόνο λόγο που θα το ανοίξω θα είναι για να βγάλω τον Κρόιφ. Επειδή θέλω, όπω πέρυσι, να έχω Κρόιφ στην ομάδα. Επειδή για μένα ο Κρόιφ είναι ο καλύτερο Icon στο FIFA παρότι τον έχω δοκιμάσει μια φορά. Μου άρεσε πριν από αυτό, επειδή μου αρέσει το τι έχει κάνει στην αληθινή ζωή. Παρότι δεν ζούσα όταν τα έκανε. Τέλο πάντων, αυτά για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η ομάδα είναι έτσι. Πιθανότατα να πάρω εδώ τον Πογιάτα, δεν ξέρω πώ λέγεται, και τον Κουρτούα στο τέρμα. Γιατί ο Νόιερ δεν θα μείνει με τίποτα. Και με την υπόλοιπη ομάδα δεν έχω πραγματικά την παραμικρή ιδέα του τι θα κάνω. Αλλά θέλω να έχω upgrades. Έχω βαρεθεί. Έχω βαρεθεί πραγματικά. Τέλο πάντων, αυτά για τώρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πείτε στο Discord server μου. Link είναι κάτω στην περιγραφή. Κάντε subscribe για περισσότερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.